Τους κινδύνους που ελοχεύουν για την Κύπρο από την απόφαση της Τουρκίας να κατασκευάσει πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκυγιο, μελετά το Ινστιτούτο Κύπρου. Οι οικολόγοι καλούν την κυβέρνηση να εντάξει το θέμα στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες νεκροί, βιβλικές καταστροφές, ακόμα και ολοκληρωτικός αφανισμός της Κύπρου θα είναι οι συνέπειες μιας πιθανής έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας που θα στήσει η Τουρκία στο Ακιού. Μελέτη για τις συνέπειες διεξάγει το Ινστιτούτο Κύπρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κώστα Παπανικόλα, τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους και θα αφορούν όχι μόνο την κατεύθυνση των αποβλήτων αλλά και τις επιπτώσεις από τυχόν ραδιενεργών έφος. Αυτό που θα κάνουμε με το ΑΚΙΟΥ θα το παίξουμε μέρα με μέρα. Δηλαδή αν γινόταν το ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός χρόνου ανάλογα με τη μέρα. Αυτό συμψηφισμένο δημιουργεί ένα ντοσιέ που μας δίνει νομικό έρισμα να επέμβουμε στο επίπεδο διεθνών συνθήκων. Με αφορμή την επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα, ο βουλευτής των οικολόγων Γιώργος Περδίκης επισήμανε την ανάγκη η κυβέρνηση να προβάλλει το θέμα κατά την εδώ παρουσία Ευρωπαίων αξιωματουχών. Το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών θέτει επιτακτικά το θέμα του ΑΚΙΟΥ σε όλες τις επαφές του με Ευρωπαίους αξιωματούχους που επισκέφτονται την Κύπρο, αφού η κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε να αποσιωπήσει το θέμα και να το κρύψει πίσω από τα φορκωρικά πανηγυράκια των εορτασμών για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξε ο κ. Περδίκης, πρέπει να σταματήσει να στρουθοκαμιλίζει στο θέμα αυτό που αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Ο πυρηνικός φυσικός, ο κ. Κώστας Παπανικόλας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, είναι τώρα φιλοξενούμενος στην Αντένα. Θα δούμε μαζί τη μελέτη που ετοιμάζει το Ινστιτούτο σχετικά με τους κινδύνους από το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας στα παράλια απέναντι ακριβώς από την Κύπρο. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα ενδεχόμενα που εξετάζει, που θα εξετάσει αυτή η μελέτη που ετοιμάζεται. Αυτή η μελέτη ακολουθεί μια προηγούμενη μελέτη που εκπονήθηκε σε συνεργασία με πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει να πούμε, του Γερμανικού Ινστιτούτου Max Planck, κορυφαίου διεθνούς Ινστιτούτου, που μελετήσαμε τις επιπτώσεις που θα είχαν πυρηνικά ατυχήματα με υπάρχοντες πυρηνικούς αντιδραστήρες ανά το παγκόσμιο. Mm-hmm. Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη. Στη συνέχεια η ίδια ομάδα, αλλά αυτή τη φορά με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία πάντοτε με το Γερμανικό Ίδρυμα, θα μελετήσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση τυχών ατυχημάτων στο σύμπλεγμα των τεσσάρων πυρηνικών αντιδραστήρων που ανακοινώθηκε και επίσημα πρόσφατα και δόθηκαν κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες από την Τουρκία, ότι θα εγκατασταθεί στο ΑΚΙΟΥ, το οποίο απέχει μόνο 75 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κύπρου. Τα ενδεχόμενα που θα μελετήσουμε είναι, σύμφωνα με την ίδια μεθοδολογία, τι θα προέκυπτε για ένα ατύχημα αυτού του τύπου ή του άλλου τύπου, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο, όπως έδειξε η προηγούμενη μελέτη, σημαντικό το μέγεθος ή ο τύπος του ατυχήματος, αλλά καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επικρατούσες καιρικές κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή πώς θα μεταφερθούν τα ραδιενεργά, η ραδιενεργή ρήπη, προς ποια, σε ποια χώρα, αν θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Αυτό το σενάριο, όπως είπα και προηγουμένως, θα το μελετήσουμε σε εξαιρετική λεπτομέρεια, mm-hmm. με ανάλογα αν θα γίνει χειμώνα, καλοκαίρι, mm-hmm. αν θα φυσάει δυτικά, ανατολικά, νότια, το οποίο αλλάζει ριζικά κάθε σενάριο. Ναι. Πότε υπολογίζετε να είναι έτοιμη η μελέτη αυτή? Η μελέτη αυτή υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων περί τα τέλη Ιανουαρίου. Και τα αποτελέσματα της, κύριε καθηγητά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πλευράς της Κύπρου σε διεθνή βήματα, ούτως ώστε να φτάσουμε ακόμα και στο σημείο να ζητήσουμε ακύρωση της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο Ακιγιού? Αυτή θα είναι μια επιστημονική μελέτη και έχει τη σημασία της, mm-hmm. και μάλιστα κατοχυρωμένη με συνεργασία με κορυφαία διεθνή ιδρύματα, άρα θα είναι, ελπίζουμε, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι δεν έχει σκοπιμότητες. Και έτσι πρέπει να είναι. Σαν Ινστιτούτο δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό. Τι θα δώσει η επιστήμη? Τότε η ερμηνεία της και οι επιπτώσεις της εναπόκειται στο πώς θα το αξιοποιήσει
ο κάθε ενδιαφερόμενος, περιλαμβανομένης βέβαια και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να πούμε ότι η βάση της συνθήκης της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το περίφημο άρθρο 17, το οποίο η Τουρκία έχει υπογράψει, υποχρεούται να ενημερώνει και να ακούει τις απόψεις όλων των μερών mm-hmm. που θα επηρεαστούν από αυτό το, την εγκατάσταση. Αυτή η συνθήκη, την οποία έχουν επικαλυστεί και στο Ευρωκοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές Τάκης Χατζηγεωργίου και Κυριάκος Μαυρονικόλας, δίνει πολύ περισσότερα δικαιώματα από μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μάλιστα παρόμοιες συνθήκες που επικαλούνται για το Ιράν και το Ιράκ. Άρα χρειάζεται πρώτα η επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά τα πολιτικά και νομικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν, αυτό εναπόκειται στην κρίση και την επιλογή της πολιτείας. Κύριε Καθηγητή, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μια κουβέντα σημερινή που γίνεται και με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 67 χρόνων από το πυρηνικό ολοκαύτωμα στην Χειροσίμα. Θα δούμε τώρα το σχετικό αφιέρωμα.